Γεια σας αγαπητοί μας φίλοι. Και πάλι μαζί είμαστε σε μια εκπομπή που θα μας κατατοπίσει ίσως για το πρόσωπο, το υπερπαν πρόσωπο, του τι είναι δηλαδή ακριβώς αυτό το πρόσωπο που πιστεύουμε σαν Θεό και σαν άνθρωπο. Είπε ο Χριστός στους μαθητές του, ποιος λένε ότι είμαι οι άνθρωποι, για ποιον με περνούν. Και εκείνοι απήντησαν, άλλος σε λέει ότι είσαι ο Ιερεμίας ο προφήτης, άλλος σε λέει ότι είσαι ένας από τους προφήτες. Μερικοί λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, όπως το είπε και ο Ηρώδης, ο οποίος νόμιζε ότι η ψυχή φεύγει και πάει σε άλλο σώμα, αυτό που είπαμε ότι είναι καταδικαστέα η μετεσάρκωση, καταδικαστέα είναι. Και ας ακούμε κατά κόρον στα κανάλια και από εδώ και από εκεί, ότι η ψυχή αλλάζει σώματα. Ένα σώμα, μία ψυχή. Σύλληψη από τους γονείς, και ψυχή από το Θεό. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, φεύγει η ψυχή για ένα διάστημα και θα ξαναενωθεί με το σώμα. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου, τι με πιστεύουν οι άνθρωποι εμένα, ναι, είπε ο Χριστός. Και οι μαθητές το εξήγησαν τι λέει ο κόσμος. Λες και ο Χριστός δεν το ήξερε βέβαια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη ερώτηση ήταν «Εσείς τι πιστεύετε για μένα ότι είμαι» και εξ όλων απάντησε ο Πέτρος και είπε ότι «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και ο Χριστός είπε ότι πάνω σε αυτή την πίστη σου, αυτό που εκδήλωσες τώρα, που δεν στο είπε άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, εκεί θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, δηλαδή στην πίστη ότι είμαι Θεός, Υιός Θεού και Θεός. Και συγχρόνως και άνθρωπος υπήρξε ο Χριστός βέβαια. Αυτά τα λέμε γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι χριστιανοί λέγοντας πως ο Χριστός ήταν ένας καλός άνθρωπος. Ένας ευεργέτης ανθρωπότητος. Άλλοι λένε, προχωράνε ακόμα περισσότερο, λένε ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος της γης, δεν υπήρξε ο σοφότερος από αυτόν. Σταματάνε όμως εκεί. Άλλοι λένε υπήρξε ένας μεγάλος κοινωνικός επαναστάτης, ένας ανορθωτής της ανθρώπινης φύσεως. Άλλοι λένε υπήρξε ο πιο σπουδαίος απεσταλμένος από το Θεό. Λες και υπήρξαν και άλλοι που ήταν σαν τον Χριστό απεσταλμένοι. Διότι όλοι οι άλλοι εκτός από τον Χριστό ήταν απλοί άνθρωποι, όπως είμαστε εμείς. Έτσι ήταν όλοι οι προφήτες, έτσι ήταν όλοι οι φωτισμένοι, οι άγιοι κλπ. Δεν βάζουν όμως το παραπάνω. Δεν λένε ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος. Αυτό πειράζει πάρα πολύ τον Σατανά και αυτούς που τον ακούνε. Και προτίθενται, αγαπητοί φίλοι, να εκθιάσουν πάρα πολύ τον Χριστό σε υπέρτατο βαθμό, να γράψουν βιβλία για αυτόν, αλλά αποκρύπτοντας την θεϊκή του ιδιότητα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή σε αυτούς τους συγγραφείς που μιλάνε για τον χριστιανισμό, αλλά δεν είναι κατ' ουσίαν χριστιανοί. Διότι χριστιανός σημαίνει να πιστεύεις στη θεότητα του Χριστού, να προσδοκάς από τον ίδιο τον Χριστό να σώσει την ψυχή σου και να σε βάλει στον παράδεισό του, στη βασιλεία του, ο ίδιος ο Χριστός. Ο οποίος γι' αυτό το λόγο είπε «Εγώ είμαι ο δρόμος προς τον Πατέρα» και όχι ένας δρόμος προς τον Πατέρα όπως λένε πολλοί. Κάπου διάβαζα σε ένα βουδιστικό βιβλίο κάποτε, γιατί πέρασα κι εγώ από αυτά τα μονοπάτια, μην νομίζετε ότι γεννήθηκα έτσι,
πέρασα από πολλά στάδια. Κάποιο βιβλίο του Βιβεκανάντα, νομίζω, διάβαζα και έλεγε ότι ο Θεός βρίσκεται σε μια κορφή βουνού, αλλά υπάρχουν πολλά μονοπάτια που οδηγούν σε αυτή την κορυφή. Ενώ ο Χριστός λέει, ένας είναι ο δρόμος που οδηγεί στον Πατέρα. Από εκεί και πέρα σβγάρει ο κανένας τα συμπεράσματά του, διότι ακούμε να λένε πολλοί, δηλαδή μόνο οι χριστιανοί θα σωθούνε. Δεν είπαμε ότι μόνο οι χριστιανοί θα σωθούνε, αλλά λέμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι ο δρόμος προς τον Πατέρα. Δίχως εμένα δεν φτάνετε στον Πατέρα. Σας είπα από εκεί και πέρα, ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Τώρα να πούμε δικαιολογίες, υπάρχουν πολλές. Να πούμε ενστάσεις, να πούμε σκέψεις, αυτά όλα είναι ανθρώπινα πράγματα τα οποία μπορεί να τα πούμε, δεν έχουμε πρόβλημα να πούμε. Ας πούμε διάφοροι θεολόγοι όπως ο Σωτηρόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο μακαριστός Σωτηρόπουλος έλεγε ότι ο Θεός θα βρει ελαφρυντικά για εκείνους οι οποίοι δεν άκουσαν ποτέ για τον Χριστό. Και είναι εύλογο. Δεν μπορεί να καταδικαστείς απολύτως για κάτι που δεν έχεις ακούσει, για κάτι που δεν έχει συμβεί σε σένα, ναι. Άλλο να γεννηθείς χριστιανός και να αρνηθείς το βάπτισμά σου και τη χριστιανοσύνη σου και άλλο να μην γνωρίσεις ποτέ τον χριστιανό, τον Χριστό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάντως το Ευαγγέλιο αυτά λέει και το Ευαγγέλιο απευθύνεται σε νοήμονες ανθρώπους και έτσι εγώ σας το αφήνω ασχολίαστο να δώσετε εσείς τις ερμηνείες τι θα πει ο Χριστός είναι ο μοναδικός δρόμος προς το Θεό. Εκτός αν πούμε εμείς, κακώς βέβαια, ότι υπάρχουν και άλλα μονοπάτια. Αλλά αυτό είναι μια πρωτοβουλία προσωπική, μια πίστη προσωπική που δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή να πει κανείς ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι προς το Θεό. Εγώ είμαι ο μοναδικός δρόμος, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο οδός προς τον Πατέρα. Και μάλιστα όταν τον ρώτησε ο Φίλιππος, δείξε μας τον Πατέρα και θα πιστέψουμε, ο Χριστός τι είπε. Τόσα χρόνια είμαι μαζί σας Φίλιππε και δεν με γνώρισες ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα. Είδατε πως κλειδώνει το θέμα πατήριος και Αγίο Πνεύμα, ότι είναι ο ένας μέσα στον άλλον. Και ότι άμα Θεός, όποτε δηλαδή Θεός, τότε και Υιός. Άμα Πατήρ, άμα Υιός, άμα Πνεύμα Άγιον. Δεν υπάρχει χρονική περίοδος που να ήταν ξεχωριστά η Αγία Τριάδα. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί εμείς θεωρούμε το γεννήτορα πιο παλαιό από τον γεννηθέντα. Εδώ όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Γιατί ο Χριστός ως νους του Θεού είναι γεννητός μεν από τον Πατέρα, αλλά αγέννητος ως προς το χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος που γεννήθηκε ο Υιός, ούτως ώστε ο Πατέρα ήταν πριν από τον Υιό. Πάμε σε υψηλά μαθηματικά, σε αλγεβρικές καταστάσεις τεραστίων διαστάσεων που πρέπει να τα δεχτούμε όπως είναι, διότι αν βάλουμε το πιαλουδάκι μας μέσα θα τα κάνουμε όλα μαντάρα. Ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός και το Άγιο Πνεύμα εκπορευτό εκ του Πατρός. Εκπορευόμενο ή εκπορευτό. Αυτά πρέπει να θυμόμαστε σαν χριστιανοί για να τα πιστεύουμε. Αλλιώς, αν πιστεύουμε τον Χριστό σαν έναν απεσταλμένο, όπως ήταν πολλοί απεσταλμένοι, δεν πρέπει να λεγόμαστε χριστιανοί. Ο χριστιανός πιστεύει στη μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού ως θεανθρώπου. Αυτή την ταυτότητα παρέδωσε ο Χριστός για τον εαυτό του. Ότι είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε Αυτόν. Ότι ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι εν. Τι θα πει ένα? Ένα αδιαχώριστο. Το πώς είναι ένα, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ίσως το καταλάβουμε, αν θέλει ο Θεός, με τα θάνατα. Αν μας δώσει αυτή την ευκαιρία ο Θεός, να πάμε κοντά Του και να Τον ερωτήσουμε δηλαδή. Τώρα εμείς
με τα μυαλά που διαθέτουμε, με το μυαλουδάκι που διαθέτουμε, δεν μπορούμε να χωρέσουμε τον ωκεανό του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός είναι αδιανόητος, απερινόητος, απερίσκεπτος, λέει κάποιος, με την έννοια του ότι δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Ποιος μπορεί να σκεφτεί πως είναι ο Πατήρ Θεός? Γι' αυτό ο Θεός ο ίδιος έστειλε τον Υιό του να ενανθρωπίσει, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, ανθρωπίνος, έτσι, την αγάπη που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη που έχει ο Θεός τον άνθρωπο, και ζητάει από τον άνθρωπο και έχει ο Θεός, αλλά και τη δύναμη, τη θεϊκή, την παντοδυναμία, την οποία επέδειξε ο Χριστός, λέγοντας ότι ο Πατήρ μου αποκάλυψε τα πάντα και μου έδωσε όλες αυτές τις δυνάμεις. Και ό,τι έχει ο Πατήρ είναι δικό μου. Για διαβάστε τα κεφάλαια 16-18 κλπ. Του Ιωάννου, να δείτε εκεί πέρα που απολογείται κατά κάποιο τρόπο ως προς τον Πατέρα και μιλάει και στον Πατέρα και μιλάει και στους μαθητές του Χριστός. Και τι λέει? Πολλά λέει ο Χριστός εκεί, πάρα πολλά λέει. Καλύτερα να τα διαβάσετε μόνοι σας το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να δείτε πόσα πράγματα λέει ο Χριστός για τον εαυτό του και τι διαστάσεις δίνει σε αυτό το θέμα της προσωπικότητός του. Κανένας λοιπόν από αυτούς οι οποίοι ονομάζουν τον Χριστό Επαναστάτη ή Μύστη, Μεγάλο Μύστη που τον λένε διάφορα βιβλία ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από Θεό και άνθρωπο, Θεάνθρωπο, δεν είναι αλήθεια. Και αφού δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί να πάει κανείς στο Θεό με ψέματα. Πρέπει να πιστεύει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Και ως Θεός και άνθρωπος θα βρίσκεται πάντοτε εκεί επάνω μαζί με τον Πατέρα. Εκείνο που μας έδωσε ο Θεός είναι η ελευθερία της βουλήσεως. Γι' αυτό όποιος πείθεται με το Ευαγγέλιο έχει καλός. Όποιος δεν πείθεται με το Ευαγγέλιο, νομίζω ότι δεν έχει καλή προαίρεση και δεν θα πάει κοντά στο Θεό. Διότι νομίζει ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, ενώ το Ευαγγέλιο είναι τη Θεία Επινεύση. Είναι γραμμένο υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και είναι ακέραιο, αληθινό και αμήν, όπως λέει και ο Ιωάννης. Βέβαια, η αντίληψη του ανθρώπου αλλάζει με το χρόνο και εκεί που ένας άνθρωπος δεν τα καταλαβαίνει αυτά, αρχίζει ξαφνικά να τα καταλαβαίνει. Γι' αυτό θέλει προσοχή και θέλει αγώνα, αφενός με να κερδίσουμε την αλήθεια, αφενός δε να κερδίσουμε την αγάπη. Γιατί η αλήθεια δίχως αγάπη είναι δώρο άδωρο. Σήμερα προσπαθούν με την αγάπη, με αγαπολογία μάλλον και όχι αγάπη, να ενώσουν τα ασύνδετα, την αίρεση με την αλήθεια. Δεν γίνεται αυτό. Ο Χριστός θέλει να είμαστε και αληθινοί και της αγάπης αλλά και της αλήθειας. Αν χωρίσουμε την αλήθεια από την αγάπη, δεν κάνουμε τίποτα. Για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα, πρέπει ο άνθρωπος να ανέβει σε μια σκάλα πίστεως, σκέψεως, αντιλήψεως, ανώτερη από αυτή που έχει ο κοινός άνθρωπος σήμερα. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να περάσουμε 4 επίπεδα. Βεβαίως, το πρώτο επίπεδο, κατά μία άποψη, είναι ο ύπνος. Ελπίζω κανείς να μην βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, να κοιμάται το μυαλό του, να είναι σαν να είναι βυθισμένο σε ένα ύπνο. Το δεύτερο ήταν όταν είμαι θα ξύπνει μετά τον ύπνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε στο καλό επίπεδο της αντιλήψεως. Υπάρχει ένα επίπεδο αντιλήψεως που είναι πάνω από το ξύπνιο, το κανονικό ξύπνιο των ανθρώπων. Όταν λέμε αυτός είναι έξυπνος, εννοούμε ότι είναι μια σκάλα λιγάκι από τους άλλους υπερέχει. Πρέπει το μυαλό να ξυπνήσει πιο πολύ από το ξύπνιο, να πάει στο υπερξύπνιο, ας το πούμε έτσι τώρα έτσι. Στην τρίτη σκάλα δηλαδή. Είπαμε, η πρώτη είναι ο ύπνος, η δεύτερη είναι το ξύπνιο και η τρίτη είναι πάνω από το ξύπνιο. Και η τέταρτη σκάλα, αν το πούμε έτσι, είναι ο φωτισμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, οι Άγιοι φτάνουν σε αυτό το επίπεδο,
Και μπορούν οι Άγιοι, όπως ξέρετε, και ο πατήρ Παΐσιος και όλοι αυτοί οι Άγιοι, και οι σύγχρονοι και οι παλιότεροι, να βλέπουν και το μέλλον. Να επικοινωνούν με το Θεό. Να λένε πράγματα στους ανθρώπους τα οποία οι άνθρωποι, εμείς οι κοινοί άνθρωποι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πράγμα είναι αυτό. Να σου λέει το όνομά σου πριν να σε γνωρίσει, να σου λέει τις καταστάσεις, τι σκέφτεσαι, τα οικογενειακά σου κλπ. Αυτό είναι ένα δώρο που το δίνει ο Θεός σε ένα τέταρτο στάδιο, επίπεδο αντιλήψεως των πραγμάτων. Αλλά έστω αν δεν έχουμε αυτό το τέταρτο στάδιο αντιλήψεως, που είναι η αγιώτης, που είναι το προορατικό όπως λέγεται, αυτό που προβλέπει ή που βλέπει το παρελθόν ή που προβλέπει το μέλλον, ας είμαστε στο επίπεδο αυτό που καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν τα λόγια του Ευαγγελίου. Είναι ένα καλό στάδιο αυτό για έναν άνθρωπο να καταλαβαίνει τα λόγια του Ευαγγελίου, να καταλαβαίνει τι είναι ο Χριστός, να καταλαβαίνει τι έκανε ο Χριστός, να καταλαβαίνει τι είναι η αντίληψη αυτή του χώρου και του χρόνου και τι είναι η αντίληψη των θεολογικών θεμάτων. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τα θεολογικά θέματα. Και δεν το κάνουν αυτό, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό γιατί δεν πιστεύουν. Αν έχουμε λίγη πίστη, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τον πνευματικό κόσμο αυτή την πίστη. Και ο πνευματικός κόσμος μας διδάσκει σιγά σιγά πώς είναι τα πράγματα. Αυτά τα τέσσερα επίπεδα λοιπόν, του ύπνου, του ξύπνιου, το τρίτο που ανεβαίνουμε σε ψηλότερο από το κοινό επίπεδο και αντιλαμβανόμαστε τις αλήθειες τις πνευματικές, γιατί θα ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να τις αντιληφθούν αυτές τις αλήθειες που καμιά φορά μιλάμε εδώ και νομίζουν ότι είναι παραμυθάκια και ότι είναι κουταμάρες αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν βρίσκονται σε επίπεδο αντιλήψεως. Δεν βρίσκονται σε αυτό το χωρόχρονο δηλαδή που μπορούν να αντιληφθούν πνευματικές αλήθειες. Δεν πιστεύουν στα θαύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στα θαύματα. Και ενώ τα θαύματα είναι καθημερινότητα και συμβαίνουν και σε εμάς παραδόξως από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα. Ο πνευματικός κόσμος είναι παράλληλος με τον φυσικό κόσμο αυτόν που ζούμε. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τον πνευματικό κόσμο. Πρέπει να είμαστε και εμείς πνευματικοί για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον πνευματικό κόσμο. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε και τους Αγίους. Λέει ότι για να καταλάβεις έναν Άγιο πρέπει και εσύ να είσαι λίγο Άγιος. Να έχεις μια πρόσβαση στην Αγιότητα. Γιατί θα νομίζεις ότι ο Άγιος είναι ένας συνηθισμένος, δεν λέει και τίποτα. Να. Θυμάμαι κάποιο φίλο, ο οποίος συγχωρέθηκε τώρα. Είχε γνωρίσει τον πατέρα Πορφύριο στην Ομόνια. Ο πατήρ Πορφύριος τον εθνοθέτησε, τον επήρε κοντά του. Τον έβαλε εκεί στην κλινική να δουλέψει κάνα δύο χρόνια και μετά του έδωσε τον εταχτοποίησε με τα χαρτιά του να πάει στη Ζέντα και να δουλέψει εκεί πέρα ως μηχανοδηγός κλπ. Γιατί κάτι είχε σπουδάσει σχετικό αυτός ο φίλος μου που σας λέω. Και μου λέει όταν τον εγνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, νόμιζα ότι είναι ένας χωριάτης, ας πούμε έτσι. Μίλαγε, δεν με γέμιζε, λέει. Αυτός θα του μιλήσει όπως μιλάει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός. Εκείνος ήταν ένας απλός Άγιος. Πολύ απλός άνθρωπος. Δεν πουλάγε αγιοσύνη. Δεν πουλάγε μεγαλοπρέπεια. Δεν πουλάγε ύφος. Δεν πουλάγε εγωισμό. Δεν πουλάγε τέτοια που κάνουμε εμείς. Και έτσι δεν τον κατάλαβε. Μετά αφού περάσαν πολλά χρόνια, 20 χρόνια, ξαναπήγε να τον δει. Και τότε κατάλαβε ότι αυτός ήταν ένας Άγιος άνθρωπος. Και έλεγε πράγματα τα οποία ήταν στην ταχύτητα του φωτός. Πρέπει λοιπόν να ανέβουμε σε αυτό το επίπεδο που να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τα πνευματικά. Θέλει δουλειά. Η αγάπη και η αλήθεια θέλουν πολλή δουλειά στον άνθρωπο. Πάρα πολλή δουλειά. Δεν θέλουν να τεμπελιάζει ο άνθρωπος. Δεν θέλουν καφενείο, δεν θέλουν περιοδικό, δεν θέλουν τσιγάρο, εφημερίδα και καφέ και καφενείο. Εντάξει, μπορεί κάποιος να έχει και αυτό. Να πιει έναν καφέ, βρε αδερφέ, να κάτσει μια ώρα στο καφενείο, δεν λέμε. Αλλά θέλει δουλειά. Θέλει στο σπίτι του να εργαστεί. Θέλει με τον εαυτό του να τα πάρει στα σοβαρά τα θέματα. Θέλει να αρχίσει να διαβάζει. Πρέπει να καταλάβει τι είναι η σοφία του κόσμου. Πρέπει να καταλάβει τι είναι η αρχαία Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβει τι είναι το Ευαγγέλιο. Πρέπει να καταλάβει τι είναι οι Άγιοι, τα πατερικά κείμενα. Δίχως αυτά δεν γίνεται δουλειά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου.
Θα μείνει σε ένα επίπεδο, αυτό που να μην το χαρακτηρίσω τώρα που είναι ο περισσότερος κόσμος έτσι, στο επίπεδο της τηλεοράσεως, δηλαδή που χάβουμε τα ψέματα της τηλεοράσεως. Διότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί δεν χρωστάνε να πούν την αλήθεια. Τσαλαπατάνε την αλήθεια με μόνο κριτήριο το κέρδος. Ο μαμονάς δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια και η διδαχή των ανθρώπων. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, τους ενδιαφέρει το κέρδος. Και έτσι γίνεται ένα γαϊτανάκι που συγκεντρώνονται και οι άνθρωποι του κέρδους, άνθρωποι της προβολής, άνθρωποι της εφήμερης έτσι δόξας, και δεν μπορεί από εκεί να πάρει ο άνθρωπος κάτι σωστό δηλαδή. Γι' αυτό χάνει κανείς όταν κάθεται και βλέπει και ακούει τηλεοράσεις, εφημερίδες και όλα αυτά τα πράγματα. Χάνει. Δεν κερδίζει. Το κέρδος γίνεται αλλού, με άλλο τρόπο. Ας το κοιτάξουμε αυτό το πράγμα, να δούμε ότι πραγματικά θέλει κόπο η ζωή αυτή η πνευματική. Θέλει να αρχίσει ο άνθρωπος να επιμελείται του πνεύματός του. Να καταλάβει ότι είναι πνευματικό όν και ότι ο Θεός του έχει δώσει χαρίσματα μεγάλα. Αν λοιπόν ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο, όπως είπαμε, του κοινού, και φτάσουμε προς το πνευματικό, τότε θα ανοιχτεί μπροστά μας ένας πνευματικός κόσμος που θα μας οδηγήσει σε πολλά και καλά συμπεράσματα. Ο Χριστός δίνει την ελπίδα, δίνει το χρήσμα, δίνει τη χάρη. Μην ξεχνάτε ότι όταν βαπτιζόμαστε μας κάνουν και το χρήσμα και παίρνουμε ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος, τις οποίες πρέπει να καλλιεργήσουμε στην υπόλοιπη ζωή μας. Και μια από αυτές τις ιδιότητες είναι η ελπίδα. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, λέει το πιστεύω. Ένας τρόπος να αρχίσουμε είναι να μάθουμε το Πατερημόν και το πιστεύω. Για όσους δεν το ξέρουν. Να το αποστηθήσουν το πιστεύω, να το μάθουν και να το λένε απ' έξω. Και μάλιστα όταν βαπτίζεις κάποιον, πρέπει να το πεις το πιστεύω. Καλύτερα να το πεις απ' έξω, να το ξέρεις δηλαδή. Δεν νοείται χριστιανός που να μην ξέρει τι πιστεύει. Και εκεί μες το πιστεύω ξετυλίσσεται όλο αυτό το παρελθόν της Εκκλησίας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, το πρώτο δόγμα, η τριαδικότητα του Θεού, το δεύτερο μεγάλο δόγμα, δηλαδή αλήθεια αναμφισβήτητη που δεν χωράει ούτε ενστάσεις, ούτε απορρίψεις, αλλά ούτε και σκέψεις γύρω από αυτήν. Ας κάνουμε σκέψεις ό,τι θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Το δεύτερο μεγάλο δόγμα είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Και ο λόγος σάρξ εγένετο, λέει ο Ιωάννης. Και εσκήνωσον εν ημίν, κατοίκησε μαζί μας. Έγινε ο Υιός του Θεού άνθρωπος και ήρθε μαζί μας. Και αυτός μας εξήγησε τι είναι ο Πατήρ και τι είναι αυτή η ζωή και πώς πρέπει να ζούμε. Ο Χριστός λοιπόν καταδέχτηκε να έρθει σαν άνθρωπος, να πάθει, να σταυρωθεί, να αναστηθεί για να μας αποδείξει τι, ότι ο Θεός μας αγαπάει, δεν θέλει να μας τρομάξει. Δεν ήρθε με κεραυνούς, δεν ήρθε με καμία τρομερή, φοβερή παρουσία, ήρθε ταπεινά, αθόρυβα, υπέστη τα πάνδυνα για μας, γιατί για σκεφτείτε ο Χριστός να έλεγε ότι εγώ δεν σταυρώνομαι. Θα πάω κάπου αλλού να γεράσω και τελείωσε, αν διδάσκω έτσι. Τι θα γινόταν, δεν θα είχαμε Ανάσταση. Και αν δεν είχαμε Ανάσταση, πώς θα πιστεύαμε, αφού η βάση της πίστεώς μας που λέει και ο Απόστολος Παύλος είναι η Ανάσταση. Ο Χριστός λοιπόν μετά από αυτά κατέχει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Και αυτό να μην το ξεχνάμε. Καθημερινά να το σκεφτόμαστε. Καθημερινά να κάνουμε προσευχή στον Χριστό μας. Και την Παναγία και τους Αγίους. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Ιωάννης έγραψε το ωραιότερο Ευαγγέλιο, το πιο θεολογικό, αν και ήταν πιο αγράμματος από τους άλλους,
εν τούτης έζησε περισσότερο από τους άλλους και έγραψε και την Αποκάλυψη, η οποία είναι σπουδαίο προφητικό βιβλίο, δύσκολο μεν, αλλά πάρα πολύ σπουδαίο προφητικό βιβλίο, το τελευταίο της Καινής Διαθήκης, και καλά είναι να αρχίσουμε από το πρώτο βέβαια, γιατί μερικοί αρχίζουν από το τελευταίο διαβάζοντας την Αποκάλυψη, ιδίως νέοι άνθρωποι, καλά είναι να αρχίσουμε από το πρώτο. Ας διαβάσουμε πρώτα ένα Ευαγγέλιο, τουλάχιστον ένα ολόκληρο Ευαγγέλιο, και μετά ας διαβάσουμε λίγο τις πράξεις των Αποστόλων και μετά ας πάμε στην Αποκάλυψη. Μην πηγαίνουμε κατευθείαν στην Αποκάλυψη. Αποκάλυψε 13ο κεφάλαιο. Αποκάλυψε 13ο κεφάλαιο που μιλάει για το θηρίο και το ένα και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Όχι έτσι. Σιγά σιγά, σταδιακά. Ας έχουμε ένα πνευματικό οδηγό. Ας έχουμε ένα πνευματικό πατέρα. Έναν που τον εμπιστευόμαστε της Εκκλησίας μας ή κάπου αλλού. Να μας οδηγήσει πώς πρέπει να διαβάζουμε κιόλας. Γιατί και το διάβασμα είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Ξέρετε πώς μειώνει και εξαφανίζει την κατάθλιψη το καθημερινό διάβασμα και το γράψιμο. Δύο σελίδες, μία σελίδα, δύο σελίδες να γράφει κανείς την ημέρα από το Ευαγγέλιο, δεν θα έχει κατάθλιψη. Το πιστεύω αυτό. Μισή ώρα να διαβάζει Ευαγγέλιο και να γράφει κάτι, θα του φύγει η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη τι είναι? Η κατάθλιψη είναι η φόβη και μερικές φορές οι ενοχές από την άγνοια που έχουμε ως προς τον κόσμο και τους ανθρώπους και τον Θεό. Ο χριστιανός είναι δημιουργικός και πρέπει να είναι δημιουργικός. Πρέπει να αγωνίζεται, να ανιστεύει το κατά δύναμη, να προσεύχεται, να κάνει ελεημοσύνη, να πηγαίνει στην εκκλησία, να κοινωνάει των αχράων των μυστηρίων. Αλλιώς και εγώ γίνομαι ό,τι θέλετε, αστροναύτης. Διαβάζω ένα βιβλίο για την αστροναυτική και λέω είμαι αστροναύτης. Αφού τα ξέρω πώς μπαίνει ο αστροναύτης μέσα στο αυτό, φοράει εκείνη την κάσκα, ναι, βάζει και εκείνο το οξυγόνο, κάνει 3-4 βήματα, μετά δεν έχει βαρύτητα, ακουμπάει στους τοίχους, κοιμάται όρθιος ή ξαπλωμένος ή ξέρω εγώ. Το όλα θεωρητικά. Μέσα σε 1-2 χρόνια, άμα διαβάζω συνέχεια για αστροναυτική και αυτά, γίνομαι αστροναύτης. Ξέρω τι κάνει ο αστροναύτης. Δεν είμαι όμως αστροναύτης. Γιατί? Διότι δεν έχω μπει σε διαστημόπλιο, δεν έχω ταξιδέψει με διαστημόπλιο, δεν έχω δει τα πράγματα από κοντά. Τα ξέρω θεωρητικά. Έτσι και ένας χριστιανός που είναι θεωρητικός δεν κάνει τίποτα. Τίποτα δεν κάνει. Τα ξέρει θεωρητικά. Είναι σαν να ξέρω όλες τις συνταγές μαγειρικής, αλλά να μην έχω μαγειρέψει ποτέ. Δεν έχει αξία αυτό. Διαβάστε για το μέλι. Ένα ολόκληρο βιβλίο, τι είναι το μέλι, τι χρώμα έχει, πού κατασκευάζεται, πώς το κάνουν οι μέλισσες, πώς εκείνο, πώς εκείνο, πώς το άλλο, πώς το άλλο. Αν δεν δοκιμάσεις το μέλι, δεν ξέρεις τι είναι το μέλι. Αν δεν το φας, το μέλι. Έτσι είναι και ο χριστιανισμός. Είναι ένα μέλι το οποίο πρέπει να το δοκιμάσεις. Ο Χριστός λοιπόν κατέχει, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι και γνωστοί, την πρώτη θέση στη ζωή μας και όλα τα άλλα βρίσκουν μετά τη σωστή τους θέση. Η ελπίδα είναι το λάδι που μας δίνει ο Χριστός για να λαδώνουμε τη ζωή, τους τροχούς της ζωής μας για να γυρίζουν καλά. Έλεγε για τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος ναι, αφού έγραψε τα Ευαγγέλια του, μετά γέρασε. Πήγε 104 χρονών, 105 χρονών. Στο τέλος δεν μπορούσε να διδάξει πια. Δεν τον βοηθάγαν οι δυνάμεις του να σταθεί και να διδάξει. Και τον εκουβαλούσαν οι μαθητές του, ξαπλωμένο σε ένα ανάκλητρο εκεί, σε ένα αυτό, σε μια καρέκλα, ας πούμε, έτσι κάπως. Και τους ευλογούσε, λέγοντάς τους, τεκνία αγαπάτε αλλήλους, και τους σταύρωνε. Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Παιδάκια μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αυτό ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος έγραψε, όπως είπαμε, το πιο σπουδαίο βιβλίο της ανθρωπότητας. Όχι τότε, τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πιο σπουδαίο βιβλίο της ανθρωπότητας είναι η Καινή Διαθήκη. Και από απόψεως πωλήσεων και από απόψεως νοήματος. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Και να διαβάσουμε και ένα κομματάκι από έναν πατέρα και να κλείσουμε. Όσο περνάνε οι μέρες μας, τις μέρες μας ανενόχλητοι, δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάει ο διάβολος στις σφαίρες του, γιατί δεν του κάνουμε κανένα κακό.
αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Είμαστε κατά φαντασίων. Δεν τον επηρεάζει τον διάβολο να είσαι κατά φαντασίων. Αλλά μόλις αρχίζουμε να ξυπνάμε και να εργαζόμαστε πραγματικά για τον Θεό και για την ψυχή μας, ο διάβολος διαμαρτύρεται και θα δημιουργήσει 1002 κακά να μας ενοχλήσει και θα έρθει ο ίδιος ακόμα να μας πολεμήσει. Το λέει ο Όσιος Παμβό. Συγγνώμη. Όσιος Παμβό. Ένας από τους παλιούς πατέρες της ερήμου. Ο καθένας μας είπε ο ίδιος, είναι ένας άγγελος, αλλά με ένα μόνο φτερό. Άγγελος με ένα φτερό, μάλιστα. Και δεν μπορούμε να πετάξουμε παρά μόνο με ένα μονάχα τρόπο. Έναν τρόπο. Να αγκαλιάσουμε έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος έχει το άλλο φτερό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πετάξουμε αγκαλιάζοντας τον αδελφό μας. Θα διαβάσουμε και αυτό και τελειώνουμε. Το άρθρο της αυτινής της κοπέλας διαβάζεται από εκατομμύρια ανθρώπους στην Αμερική. Είναι γεμάτο χριστιανική αγάπη και δίνει χαρά σε αναρρύθμιτες ψυχές. Αυτή έγραφε άρθρα, μια νέα κοπέλα, γυναίκα. Μόνο που η συγγραφέας τους, η Όντρεϊ Μίλλερ, είναι παράλυτη και γράφει τα άρθρα της με το στόμα, χτυπώντας με ένα ειδικό σφυράκι που της έχουν φτιάξει τη γραφομηχανή της. Το φαντάζεστε αυτό? Ότι αυτή η κοπέλα, η παράλυτη, που δεν μπορούσε να κινήσει χέρια-πόδια, με το στόμα της χτυπώντας με ένα σφυράκι τη γραφομηχανή της, έγραφε υπέροχα άρθρα τα οποία παρηγορούσαν πάρα πολλούς ανθρώπους, αναρρύθμιτες λέει ψυχές χαροποιούσαν τα άρθρα της, τα διάβαζαν εκατομμύρια άνθρωποι στην Αμερική. Μικροχαρές μας δίνουν πολλά γήινα πράγματα, και το ξέρουμε αυτό, αλλά τη μόνιμη χαρά μες στην ψυχή τη δίνει μόνο ο Χριστός. Αυτή ας είναι η τελευταία ατάκα της εκπομπής μας. Τη μόνιμη χαρά τη δίνει μονάχα ο Χριστός. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι.